Μια σπουδαία ευκαιρία δόθηκε στο κοινό της Καβάλας να απολαύσει μια ξεχωριστή συναυλία που διοργάνωσε το Δημοτικό Οδείο Καβάλας με την Ορχήστρα Virtuos των Βρυξελών στο κινηματογράφο Όσκαρ. Η Ορχήστρα Δωματίου από τις Βρυξέλλες παρουσίασε στο μουσικόφιλο κοινό 4 κονσέρτρα μελών της οικογένειας Μπαχ για διάφορους συνδυασμούς οργάνων με έναν από τους κορυφαίους φλαουτίστες παγκοσμίως, τον Μαρκ Κράουελς, με σπουδαία διεθνή καριέρα. Καθώς συμμετείχε και ο Αλέξανδρος Σαρακενίδης, ταλαντούχος Έλληνας πιανίστας. Το Διεθνές Σύνολο Virtuos των Βρυξελών ιδρύθηκε το 1981 με πρωτοβουλία του φλαουτίστα Μαρκ Κράουελς. Οι Virtuosi έχουν συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων αυτών της Βαλωνίας, της Φλάνδας, του Χονγκ Κονγκ, του Ραβέλο, της Σεούλ και του Τόκιο. Η ορχήστρα συχνά περιοδεύει στην Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες ακόμη και πραγματοποιεί συναυλίες. Είναι άλλη μια χορταστική συναυλία που φιλοξενούμε εδώ στο Δημοτικό Οδείο ο Δήμος, σε συνεργασία και με τον Δήμο Σερών. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε μια ορχήστρα δωματίου. Θα ακούσουμε δηλαδή ένα σύνολο που δεν είναι η συμφωνική ορχήστρα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Ακόμη και εδώ έχουμε απολαύσει αρκετές φορές. Καλωσορίζουμε και έτσι στην Καβάλα, καθώς εχθές με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε η αντίστοιχη χοροδία παράσταση. Πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και στις Σέρες? Θα μπορούσαμε να το πούμε κοντσέρτο, μία μουσική εκδήλωση ξεχωριστή με την διεθνούς φήμης ορχήστρα Brussels Virtuosi και τον διεθνούς φήμης φλαουτίστα, τον Mark Rowles, καθώς και δύο εξαιρετικούς σολίστες στο βιολί και έναν βραβευμένο νεαρό πιανίστα, τον Αλέξανδρο Σαρακενίδη. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις Σέρες, στο Διπεθέ Σερών, μετά από πρόσκληση του Διπεθέ Σερών και συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φύλου Γραμμάτων και Τεχνών. Αυτή η εκδήλωση μεταφέρθηκε και στην Καβάλα, έρχεται στο Δημοτικό Οδείο Καβάλας. Θέλω να συγχαρώ στην πρωτοβουλία του Διευθυντή και των αρμοδίων οι οποίοι φέρανε μια τέτοια ξεχωριστή εκδήλωση και να μεταφέρω ότι ήταν μια εξαιρετική μουσική παρουσίαση την οποία σπανίως μπορούμε εμείς στην επαρχία να απολαύσουμε. Να πούμε ότι γίνεται εδώ μια πολύ καλή δουλειά, συγχαίρω και σας συγχαίρω και μάλιστα είμαστε στην προσπάθεια τα Διπεθέ, Καβάλα, Σερών και άλλα τέσσερα να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε εγκαταλείψει την προσπάθεια. Νομίζω και η Δήμαρχος Καβάλας είναι θετική και ο Δήμαρχος Σερών, καθώς και οι υπόλοιποι. Και προγραμματίζουμε την επόμενη συνάντηση, η οποία θα γίνει στη Βέρεια. Τέτοιες συνδιοργανώσεις κάνουν περήφανος όλους τους καβαλιώτες, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εκδήλωση, πόσο σημαντικό είναι να έρχονται και μέσα από τη μουσική να παίρνουμε πολλά ηθικά διδάγματα και μηνύματα? Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόψινη συναυλία και είναι επιπλέον σημαντική γιατί συμβαίνει μόλις 12 μέρες μετά την έλευση της λυρικής σκηνής σε αυτόν τον χώρο. Όπου θυμάστε ότι σε μια αίθουσα 372 θέσεων είχαμε 400 και πλέον άτομα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτό το κορυφαίο ευρωπαϊκό σύνολο από τις Βρυξέλλες, τους Virtuosos των Βρυξελών, και είναι επίσης άξιο μνήας το ότι έρχονται μετά την χθεσινή συναυλία στις Σέρες, στην Καβάλα, και θα παίξουν μόνο στον Πειραιά και στην Αθήνα. Άρα όλη η Ελλάδα θα τους έχει απολαύσει σε 4 μόνο σημεία, σε 4 μοναδικές ευκαιρίες, και άρα η Καβάλα πιστεύω ότι θα πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα τυχερή και ευτυχής που σήμερα θα απολαύσει, όπως προμηνύεται πάλι σε μια πολύ γεμάτη αίθουσα του Όσκαρ, ένα σύνολο που από ό,τι άκουσα στην πρόβα τους πριν από 2 ώρες είναι καταπληκτικό. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και τους δύο.
Είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ για να παρουσιάσετε μέσα από την πόλη της Καβάλας και από το κοινό μια εκπληκτική παράσταση η οποία παρουσιάζεται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Άρα είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς να βρίσκεστε στην πόλη της Καβάλας. Σας ευχαριστούμε πολύ και μας μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ. Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης και εγώ έχω τη χαρά να συμπράξω μαζί του σε αυτές τις συναυλίες που διοργανώθηκαν. First of all, we have absolutely a wonderful accueil with us. So the people, they welcomed us incredibly friendly. It's very rare that we had such a warm and friendly atmosphere. Είναι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ σπάνιο σε όλη την καλλιτεχνική σταδιοδρομία να συναντήσει τόσο θερμό κοινό και γενικώς ένα τόσο θερμό λαό. Very open to the music that we play and very enthusiastic and very warm. You know, I know Greece since I come since 30 years. I have many very special connections with Greece, with Thanos Mitroutsikos wrote music for me and I play practically in all the most important recordings of Yanis Markopoulos. He wrote the music for me, so I have a very close connection with Greece. I know very well. Απλά λέει με δύο λόγια ότι είναι πάρα πολύ συνδεδεμένος με την Ελλάδα. Την έχει επισκεφτεί εδώ και πάρα πολλές φορές. Νομίζω 30 χρόνια είπε πριν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά. Και έχει συνεργαστεί και με τον Μικρούτσικο και με τον Μακρόπουλο.